Οι χιλιοεπομένες φράσεις «ανάπτυξη», «νέες θέσεις εργασίας», «πλούτος για τις τουριστικές περιοχές» είναι μόνο μερικές από αυτές που χρησιμοποιούνται για να τεκμηριώνεται η άποψη ότι ο κλάδος του τουρισμού είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η ατμομηχανή, όπως την παρουσιάζουν οι κυβερνήσεις και τα επιτελεία τους, είναι το κατεξοχήν παράδειγμα για το τι σημαίνει η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ανάπτυξη για όλους που θα φέρει η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όραμά μας είναι να καταστεί η Κεντρική Μακεδονία παγκοσμίως γνωστή ως τουριστικός προορισμός 365 μέρες το χρόνο. Ενώ η συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια θα ντυθεί με κρατικό χρήμα μερικών εκατομμυρίων ευρώ για να δημιουργηθούν κίνητρα για επενδύσεις. Ο κλάδος του τουρισμού δεν γνώρισε τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης, ενώ η σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη για όλους αποτυπώνεται ανάγλυφα στα παρακάτω στοιχεία. Από το 2010 μέχρι το 2018, οι αφίξεις, ειδικά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη σε επισκεψιμότητα περιφέρεια, ενώ το πρώτο εννιάμηνο του 2018 οι εισπράξεις ήταν αυξημένες κατά 20%. Περιφερειάρχης και Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μιλούν με περηφάνεια για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του τουρισμού. Και πράγματι, συσσωρευμένα κεφάλαια, ντόπια και ξένα, βρήκαν κερδοφόρα διέξοδο στην πόλη μας, στη Χαλκιδική και ευρύτερα στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των ξενοδοχείων πολυτελείας, την εξαγορά ακινήτων, τη μετατροπή και εκμετάλλευσή τους με τη μορφή Airbnb. Από τη μία, λοιπόν, κέρδη για τα επενδυμένα κεφάλαια και από την άλλη, λαϊκά στρώματα, φοιτητές, πληρώνουν πανάκριβα νίκια. Από την άλλη, οι 14 διαφορετικές μορφές απασχόλησης, η εντατικοποίηση, τα ανύπαρκτα ρεπό μέσα στη σεζόν, ο εφιάλτης της ανεργίας μετά από κάθε σεζόν, συνθέτουν το πάζλ της εργασιακής ζούγκλας που επικρατεί για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Η κλαδική συλλογική σύμβαση στους νομούς της Θεσσαλονίκης, της Πιερίας και της Χαλκιδικής εφαρμόζεται σε ξενοδοχεία που μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες πνίγονται από τις έντονες βροχές και σκοτώνονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως έγινε φέτος στην περιοχή της Χαλκιδικής, με τις τεράστιες καταστροφές, τους νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες. Ακόμη και το τραγικό περιστατικό με το 19χρονο σπουδαστή στην Κέρκυρα αναδεικνύει ποιες είναι στην πραγματικότητα οι ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που θα φέρει η ανάπτυξη με κίνητρο τα κέρδη των τουριστικών ομίλων. Καθώς επίσης αναδεικνύει και την έλλειψη κάθε ουσιαστικής εποπτείας για τους χιλιάδες σπουδαστές που κάνουν πρακτική άσκηση στον κλάδο. Η ανάπτυξη λοιπόν και σε αυτόν τον κλάδο έχει πρόσημο, που δεν είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, αλλά υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν αφορά τους εργαζόμενους στον κλάδο, δεν αφορά τους κατοίκους των τουριστικών περιοχών, δεν αφορά το σύνολο της εργατικής τάξης που σε συνθήκες βάρβαρης επίθεσης βλέπει να μεγαλώνει προκλητικά η απόσταση ανάμεσα στις κάθε είδους παρεχόμενες τουριστικές υποδομές και στην ικανοποίηση των αναγκών της για φθηνές και ποιοτικές διακοπές. Καπιταλιστική ανάπτυξη στον τουρισμό σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων αλλά και στέρηση του δικαιώματος των διακοπών στο λαό. Κι όμως το δικαίωμα στις διακοπές δεν είναι πολυτέλεια. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των εργαζομένων και των οικογενειών τους στον τουρισμό, στις διακοπές, στην ανάπαυση, στην προαγωγή της υγείας τους, στην αναψυχή. Ο τουρισμός μπορεί αντικειμενικά να συμβάλλει στη γνωριμία με άλλους λαούς και πολιτισμούς, στη δημιουργιακή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στην ψυχική και σωματική ευεξία, στη μόρφωση και στη γνωριμία με την ιστορική κληρονομιά της χώρας μας, στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά το σύνολο της εργατικής τάξης, που στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να πάει για μια εβδομάδα διακοπές, ενώ υπάρχουν αντικειμενικά οι δυνατότητες για φθηνές, ασφαλείς, πολυήμερες διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αφορά τους μόνιμους κατοίκους των τουριστικών περιοχών, που βιώνουν από πρώτο χέρι ότι ακόμα και σε περιοχές με χιλιάδες επισκέπτες, είναι κόστος και περιττό έξοδο για το κράτος των καπιταλιστών να λειτουργούν σύγχρονα δωρεάν νοσοκομεία, σύγχρονο οδικό δίκτυο και υποδομές που θα καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Όλα φυσικά τα παραπάνω δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνθήκες κυριαρχίας των μονοπωλίων, που τα πάντα παράγονται και καθορίζονται με κριτήριο τα μέγιστα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Στην πραγματικότητα, το δικαίωμα στις διακοπές είναι ανάγκη που μπορεί να ικανοποιηθεί ουσιαστικά και ολοκληρωμένα σε ένα σύστημα που θα μπαίνουν στο επίκεντρο οι ανάγκες των εργαζομένων, του λαού και όχι τα κέρδη των επιχειρηματιών. Σε ένα σύστημα που τα μέσα παραγωγής και άρα ο παραγόμενος πλούτος θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία.
Σε ένα τέτοιο σύστημα θα εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χρόνος, θα εξασφαλίζονται οι αναγκαίες υποδομές και ο οργανωμένος κοινωνικός τουρισμός. Έτσι μόνο μπορεί να εξασφαλιστεί η τουριστική ανάπτυξη σε όφελος των λαϊκών αναγκών, σε ισορροπία με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, σε αρμονία με τη φύση. Σήμερα είναι αναγκαίο και επίκαιρο για την εργατική τάξη και το κίνημά της να διαμορφώνει πλαίσιο ετοιμάτων που θα συγκρούεται με τη λογική περί αντοχής της οικονομίας. Πλαίσιο που θα βάζει στο επίκεντρο όλες τις παραπάνω ανάγκες. Χρειάζεται εργατικό κίνημα, απαλλαγμένο από τα βαρύδια του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, που δεν θα το βάζουν στο χέρι η κυβέρνηση και οι εργοδότες. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, εδώ στην περιοχή μας, έχουν γνωρίσει από πρώτο χέρι τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, που πλειοψηφεί στο κλαδικό του σωματείο. Ένα σωματείο που συμβάλλει τα μέγιστα για να διατηρείται αυτή η κατάσταση για τους εργαζόμενους στον κλάδο, που όχι απλά δεν προβάλλει διεκδικήσεις ούτε καν για βασικά ζητήματα, αλλά φτάνει στο σημείο να ταυτίζει το συμφέρον των εργαζομένων με αυτό των μεγαλοξενοδόχων, πάντα κάτω από την ομπρέλα της ανάπτυξης. Σήμερα λοιπόν είναι αναγκαίο όλοι εμείς που παράγουμε τον πλούτο να βάλουμε μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες μας, να διεκδικήσουμε σήμερα όλα αυτά που μας έχουν κλέψει και στερήσει όλα αυτά τα χρόνια. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, οι εργαζόμενοι συνολικά, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τη λαϊκή οικονομία, την εργατική λαϊκή εξουσία για την οποία παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μόνο με αυτή την εξουσία θα απαλλαγούμε από το βραχνά του μεγαλοξενοδόχου, του βιομήχανου, του εφοπλιστή, του κεφαλαιοκράτη. Ο δρόμος για το σήμερα και το αύριο υπάρχει, είναι αυτός της ανατροπής για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, με το λαό στην εξουσία και πραγματικό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.